Παγκόσμια μέρα αγκαλιάς και στην κουζίνα. Τι, παντού υπάρχει. Θέλω να σε φτάσω 150 ετών. Ωραία. Θα τρως κιμά σόγιας, γάλα καρύδας. Θα σε αλλάξω, θα σου αλλάξω όλη τη φιλοσοφία. Μπράβο, έλεγε. Πάμε να τα ακούσουμε λίγο σήμερα αναλυτικά πρώτα, να μας τα πει λίγο... Η κυρία Δέσποινα Παπαδημητρίου, υπεύθυνη των καταστημάτων. Ναι, εμείς όμως πρέπει να αρχίσουμε, συγγνώμη. Θα βάλεις, να βράσεις. Καλέ, να συστήσουμε τη γυναίκα μας, λοιπόν, υπεύθυνη των καταστημάτων Βιοφως, πόσο φτιάχνουμε τη συνταγή και μας δείχνεις εδώ πέρα τα δικά σου τα κόλπα, θα λέμε και κάποια πράγματα για τα βιολογικά προϊόντα που έχουν μπει στη ζωή μας. Τι θα φτιάξουμε, Νίκο, καταρχήν? Δημητριακά. Θα φτιάξουμε μία πάστα αλ φόρνο, ναι. Στα ιταλικά λέγεται βεγκάνα, δηλαδή είναι ένα ζυμαρικά στο φούρνο με ένα ραγού από κιμά σόγιας και μία μπεσαμέλ η οποία θα είναι φυτική ουσία. Σαν παστίτσιο περίπου, με γάλα καρύδας. Α, θα πούμε τα... ας πούμε λοιπόν και τα υλικά, μιας και ξεκίνησες, να δούμε και τα υλικά για να ξεκινήσουμε να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε τα υλικά για να φτιάξουμε το ραγού. Έχουμε 340 γραμμάρια κιμά σόγιας, όλα μπίο. Έχουμε τη βάση μας που είναι καρότα, κρεμμύδι και σέλερι, 3 καρότα, 2 κρεμμύδια και 1 κλωράρι σέλερι. Έχουμε 4 κουταλιές ελαιόλαδο. Ωραία. Ένα ποτήρι λευκό κρασί, 700 γραμμάρια βιολογική ντομάτα, βιοϊγεία. Έχουμε αλάτι μεσολογίου καπνιστό, βιοϊγεία. Πιπέρι, δάφνη και όλα αυτά τα αρωματικά που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στο ραγού μας. Κουρκουμά ολαμπίο, ευρωπαϊκό κέντρο, κέντρο κούκουτσο δηλαδή. Ναι. Κανέλα και ηλάνης ολαμπίο. Ένα κύβο λαχανικών χωρίς αλάτι, Natur Compagnie. Και 800 γραμμάρια ταλιατέλες ολικής άλεσης, επαναλαμβάνω, αλεύρι, το αλεύρι είναι δίκοκο ολαμπίο που θα χρησιμοποιήσουμε. Α, πολύ ωραία. Τις οποίες και τις βάλαμε, θα βράσουν εδώ αυτή τη στιγμή, θέλουν περίπου 8-9 λεπτά. Ωραία, εμείς έχουμε και την πεσαμέλ όμως, μου αρέσει η πεσαμέλ. Ναι, ναι. Πολύ. Για την πεσαμέλ θα χρειαστούμε 1 λίτρο γάλα σόγιας. Δεν θα είναι σόγιας, θα κάνουμε μία μπεσαμέλ με λίγο γάλα σόγιας και γάλα καρύδας. Ωραία. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε 100 γραμμάρια αλεύρι, 25 ml ελαιόλαδο, μία κουταλιά αλάτι, είπαμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το καπνιστό που είχαμε προηγουμένο, μοσχοκάριδο ολαμπίο και πιπέρι. Τέλεια. Αυτά είναι τελικά. Και μετά θα τη βάλουμε στο φούρνο. Εμείς, μπορείτε να μιλήσετε λίγο, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μιρεπουά, για να, με λίγο ελαιόλαδο, για να αρχίσουμε το ραγού, το οποίο θέλει γύρω στις 2 ώρες περίπου. Οπότε μέχρι να φτιάξουμε... Πείτε τα εσείς να φτιάξουμε το ραγού εμείς. Λοιπόν, και... εμείς ρίχνουμε σέλερι. Λοιπόν, καταρχήν κρεμμύδι. Θέλουμε να μας πεις τι διαφορά έχουν τα βιολογικά καρότο. Προϊόντα από τα προϊόντα που έχουμε συνηθίσει και χρησιμοποιούμε. Τέλεια. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν κατά την καλλιέργειά του χρησιμοποιηθεί χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζυζανιοκτώνα και τέτοια χημικά. Κατά τη συσκευασία του δεν έχουν χημικά συντηρητικά. Γενικότερα είναι απαλλαγμένα από όλα αυτά τα χημικά. Ωραία. Και για να το πω πιο απλά και να γίνω και πολύ κατανοητή, οι παππούδες μας, όσοι καλλιεργούσαν όλα βιολογικά. Ναι. Κάποτε ήταν όλα βιολογικά. Ωραία. Απλά τώρα, επειδή τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, πρέπει να υπάρχει σήμανση ότι είναι βιολογικό. Ναι, γιατί δεν μπορείς και να το κατα... Εγώ δηλαδή μπερδεύομαι. Πού μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε? Πιστοποίηση, βέβαια. Βλέπουμε την πιστοποίηση. Βλέπουμε δηλαδή την πιστοποίηση. Είναι εδώ αυτό το... το σηματάκι. Το φιλαράκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Εκομήλα, ας πούμε, που κρατήσαμε τώρα, είναι μια σπουδαία εταιρεία, κορυφαία στο είδος της, με φυτικά γάλατα από την Ισπανία. Το ευρωπαϊκό σήμανση βιολογικών προϊόντων είναι αυτό. Αυτό το εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Τα καταστήματα Βιοφως έχουν συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου και η κύρια εταιρεία που μας εκπροσωπεί είναι η εταιρεία Βιοϊγεία. Με αυτό ωραία το λογότυπο, όπως είναι εδώ, το Όλα Μπίο, το οποίο, παιδιά, ειλικρινά μπορείτε να τα βρείτε παντού, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε καταστήματα βιολογικών, είναι παντού. Εμένα μου αρέσει πολύ και μας όχι. Τι θα ωραία κάνουμε? Τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε βάλει, έχουμε ροδίσει περίπου στα 10 λεπτά τη μιρεπουά μας που είπαμε, σέλερι, κρεμμύδι, καρότο, που είναι η βάση των καλών ραγού. Μπορώ να έχω και λίγη μουσική, παρακαλώ. Θα ρίξουμε το κιμά αυτό. Τέλεια. Σόγιας. Θετικότατη. Και ο Σουσέφ εδώ, ναι, θα μας τον ανακατέψει λίγο, έτσι. Και αφού πάρει όλα τα αρώματα αυτά, ναι, θα το σβήσουμε με λίγο κρασί. Έχω μια αγκαλιά.
Φωτιές μας είναι δυνατές. Ξέρεις, ο κοιμάς φωγής είναι ο αγαπημένος. Ρίχνουμε. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ μου αρέσει. Το βλέπω ότι τρως όλο τέτοια. Ναι, όλο τέτοια τρως. Κι εγώ, κι εγώ. Κάθε πρωί, χωρίς φωγιά δεν μπορώ. Θα το ρίξεις, σεφ. Λοιπόν, ρίξαμε το κράσι. Αφού λοιπόν εξατμιστεί και φύγουν οι αλκοόλες, τώρα τι θα κάνουμε? Τι? Θα ρίξουμε. Εγώ τις θέλω τις αλκοόλες μέσα. Ντομάτα. Εντάξει, να μείνουν τα αρώματα, να φύγει οξύτα. Να ξέρεις ένα πράγμα, ότι όταν υπάρχει ντομάτα μέσα στο φαγητό, όση ώρα το μαγειρεύουμε, τότε δίνει περισσότερη οξύτα. Γι' αυτό και το εξισορροπούμε με καρότο και κρεμμύδι. Ρίχνουμε λοιπόν την ντομάτα μας. Να μας πει δύο λόγια για την ντοματούλα, γιατί ναι, η βιολογική, Η βιολογική ντομάτα. Ναι. Που έχει αυτό το άρωμα το καταπληκτικό, εγώ πεθαίνω με αυτό το άρωμα. Κρατάει το ίδιο όπως και οι άλλοι που είναι στη συσκευασία με τα συντηρητικά. Ξέρετε, θα την πάρουμε στο ψυγείο μετά το άνοιγμα. Mm-hmm. Φυσιολογικά η ψήξη μας θα διατηρεί μια χαρά. Ωραία. Και υπάρχουν και διάφορα κόλπα. Βάζαν λίγο λαδάκι από πάνω για να διατηρείται πλήρως αυτά. Που μπορούμε να το κάνουμε. Α, βάζουμε λαδάκι πάνω από την ντομάτα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο το. Όπως το είπε και ο Νίκος. Ο κύριος Νίκος, ναι. Ότι είναι σαν ένα εναλλακτικό παστίτσιο. Γιατί είναι πάρα πολύ ελαφρύ, πολύ εύπεπτο. Δηλαδή, τρώμε ένα παστίτσιο το οποίο δεν θα μας πρίξει, θα μας φορτάσει. Φουλ στις βιταμίνες, φουλ στη πρωτεΐνη, γιατί έχει κιμά σόγιας. Φουλ στα καλά λιπαρά, γιατί έχει γάλα καρύδας. Το γάλα καρύδας, μην ξεχνάμε ότι είναι σπουδαίο για τον εγκέφαλο. Το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Και γάλα καρύδας, και γάλα μυγδάλου, το έλεγα και στον Νίκο. Και γάλα μυγδάλου, σόγια. Έτσι. Και με τη σοκολάτα. Να πω κάτι. Για να αρωματίσουμε αυτά τα προϊόντα, να τους δώσουμε ένα χαρακτήρα λίγο. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτά τα πολύ ωραία. Μπιο-αρωματικά, δηλαδή θα βάλουμε λίγο κουρκουμά. Και οικονομικός ο κουρκουμάς. Έτσι, θα βάλουμε λίγο κουρκουμά μέσα. Για οικονομικός χρώμα είναι. Δίνει χρώμα και άρωμα σε αντικατάσταση του τζίντζερ. Έχει λίγο ξύλου αρώματα. Θα βάλουμε λίγο κανέλα. Θα βάλουμε λίγο κανέλα και θα ρίξουμε λίγο δάφνη. Βάλε και δάφνη. Και κεντροκούκουτσα. Βάλε κεντροκούκουτσα. Τι ωραία είναι αυτά τα λοιπόν, αρωματικά. Με λίγο ζωμό. Σωστός. Τον οποίο έχουμε φτιάξει προηγουμένως. Έχουμε φτιάξει. Τι ζωμός είναι? Είναι ζωμός λαχανικών. Τέλεια. Ωραία. Έτσι. Και θα τα αφήσουμε περίπου στη μία ώρα. Τώρα τα μακαρόνια μας έχουν βράσει. Αλτέντε. Στα 9 λεπτά. Θα το βγάλουμε στα 7 λεπτά. Είναι ολικής. Τα ολικής αποδίκο κοστάρι. Είναι αποδίκο κοστάρι που σημαίνει ότι είναι πολύ ελαφρύ. Πολύ χαμηλό σε γλουτένη και μάλιστα η γλουτένη στην πρωταρχική της μορφή δεν μας πρίζει, παιδιά. Μπορούμε να φάμε πολλά ζυμαρικά χωρίς να πριστούμε και χωρίς να πάρουμε παραπάνω θερμίδες. Τα ολικής δηλαδή δεν είναι. Και από δίκο κοστάρι. Αυτά υπάρχουν, γενικά τα ζητάμε δίκο κοστάρι. Από δίκο αλεύρι. Ναι, ναι, ναι. Μέσα και ανακάτεψε τα. Και ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν θέματα δυσανεξίας. Επίσης, τα φυτικά γάλατα, να πούμε ότι θησαυρός τους ο μεγάλος είναι ότι δεν περιέχουν λακτόζη. Πολλοί άνθρωποι πρίζονται με τη λακτόζη. Οπότε έχουμε σπουδαία λιπαρά οξεία για την επιδερμίδα μας, για τα μαλλιά μας. Βιταμίνες που για ενέργεια να έχουμε όλη μέρα, χωρίς να έχουμε πρηξίματα για επίπεδη κοιλιά, να το πω απλά. Εγώ έχω βρει τη λύση σε αυτά. Γι' αυτό τα χρησιμοποιώ. Γιατί δεν μπορούσα το γάλα το κανονικό. Λοιπόν, εμείς θα φτιάξουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, βγάλαμε τα ζυμαρικά στα 6 λεπτά, στα 9 λεπτά περίπου είναι, γιατί θα το βάλουμε και στο φούρνο στους 180 για περίπου 30 λεπτά να κρατηναριστεί. Εμείς αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία μπεσαμέλ. Θα ρίξουμε. Προσέξτε, όταν θα ρίξετε λίγο λάδι στο σκεύος. Ναι, λίγο λαδάκι, ωραία. Το αλεύρι μας θα το περάσουμε από. Γιατί? Από σίτα, για να μην δημιουργηθούν ζβόλοι. Ζβόλοι όταν κάνουμε. Άμα δεν ξέρεις τι έρχεσαι εδώ. Γίνει. Τώρα θα σου μαθαίνουμε εδώ σε τόσο μικρό τηλεοπτικό χρόνο. Θα σου μαθαίνουμε τα βασικά. Εντάξει, να μην κάνω και εγώ μια ερώτηση. Σας παρακαλώ στο κανάλι και στην αρχισυνταξία πάνω. Μην μου βάζετε ερασιτέχνε στην κουζίνα μου. Τα ακούσω. Ναι, τώρα πλέον έχει εξελιχθεί στου σεφ. Ετοιμάζεται για το. Θα πάμε στο ιταλικό master chef μαζί. Δεν θέλει το ελληνικό. Έχω μια αγκαλιά. Θέλει να πάει στο ιταλικό. Λοιπόν, αφού βλέπετε ότι δεν έχουν δημιουργηθεί καθόλου ζβόλοι και αφού δημιουργηθεί αυτό το ρου λέγεται, το αλεύρι με το λάδι, με την λιπαρή ουσία, θα ρίξουμε λίγο γάλα. Καρύδας είναι. Καρύδας. Ω, από τι μου θύμισες τώρα. Για να ξέρετε, κρύο το ένα, ζεστό το άλλο, δεν μας ζβολιάζει, έτσι.
Θα ρίξουμε λοιπόν λίγο γάλα καρύδας. Δεν θα υπερβάλλουμε σε γάλα καρύδας, θα μας βγει πάρα πολύ γλυκό. Άρα τρίξτε. Και θα ρίξουμε και λίγο γάλα αμυθαλού. Σόγια. Αχ, μου αρέσει το γάλα σόγιας. Λοιπόν, αυτό τώρα το αφήνουμε. Το πίνω. Ρίχνουμε λίγο μοσχοκάριδο μέσα. Για να σπάσει λίγο αυτή η γαλατίλα, Ναι. Όχι, είναι πολύ ωραίο σαν άρωμα. Ναι. Δεν έχει γαλατίλα. Θα το αφήσουμε σιγά σιγά να τραβήξει. Έχουμε ένα εξαιρετικό καπνιστό αλάτι εδώ. Έτσι, θα το αρωματίσουμε, Να το μυρίσω. Ναι, για μυρίσε, δεν είναι μεσολογίου, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το καπνιστό αλάτι, τι ιδιότητες έχει? Όλα τα μπαχαρικά έχουν και καλές ιδιότητες για τον οργανισμό. Συνήθως έχουν αντιπακτηριακή δράση, όπως έχει και το γάλα καρύδα, σπουδαία αντιπακτηριακή δράση. Αντιφλεγμονώδη δράση, όπως έχει ο κουρκουμάς, παίρνω παράδειγμα. Η κανέλα και η λάνης επίσης μας βοηθάει, γιατί έχει παράγει πολύ χρώμιο στον οργανισμό, για να ξηρώψει του ζαχάρου. Ωραία, και αντικαθιστά το αλάτι κανονικά και το κάνει πιο. Είναι σαν πικάντικο, ναι. Λοιπόν, ρίξαμε τώρα. Το ραγού μας έχει περάσει μία μισή ώρα. Είναι έτοιμο. Τη δάφνη θα το βγάλουμε. Και προσέξτε τώρα εδώ. Τη δάφνη την έχεις μέσα. Κοιτάξτε, είτε θέλει λίγο χρόνο αυτή τη στιγμή για να δέσει η μπεσαμέλ. Έτσι. Ναι. Θα ήθελε 3-4 λεπτά. Δεν έχουμε τον αντίστοιχο χρόνο. Θα ρίξουμε την μπεσαμέλ πάνω. Δεν θα ρίξουμε βούτυρο. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο πάνω. Πολύ για να το βάλουμε στους 180 βαθμούς. Στο φούρνο. Πολύ υγιεινό. Για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Καλά. Εντάξει. Το έχεις έτοιμος, Λοιπόν, το κάναμε λίγο βαβάτσικο για αυτούς που σήμερα θέλουν να φάνε σόγια. Εγώ το έκανα σε τσέρκι, αλλά μπορείτε να το βάλετε στο ταψί όπως το έβαλα εδώ. Πριν το κόψουμε, να πούμε μια προσφορά που έχουμε βέβαια. Να το απολαύσουμε μετά. Ναι. Όσοι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να πάρουν και να φτιάξουν αυτή τη συνταγή, η οποία όπως βλέπετε βγάζει πάρα πολλά κομμάτια και η προσφορά, αν δεν κάνω λάθος, είναι όλα μαζί τα προϊόντα για να φτιάξετε αυτή τη συνταγή, είναι 19,90. Εδώ είναι πάνω από 10 μερίδες, 12, έτσι. Ανάλογα τη μερίδες. Εδώ τη δική μας είναι 3. Και θα μας περισσέψει και γάλα και θα μας περισσέψει και για άλλες Παρασκευές. Ωραία, και οπότε είπαμε την προσφορά μας. 19,90. Να ξέρετε ότι αυτή την προσφορά υπάρχει σε καταστήματα Βιοφως. Πανεπιστημίου 58 είναι το ένα κατάστημα και Θεμιστοκλέος 3. Που προσκαλώ όλο τον κόσμο να έρθουν και να δουν τι ωραία βιολογικά προϊόντα βγάζει ο τόπος μας, αλλά και τι ωραίες βιολογικές τροφές έχουμε από όλο τον κόσμο. Τέλεια. Έδωσε και η μπεσαμέλ. Αλλά να τονίσω και κάτι άλλο. Τα προϊόντα βιοϊγεία και τα γάλα τα εκομήλω, όπως είπα πριν, τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. Πολύ όπου ωραία. Και να απευθυνθείτε θα τα βρείτε. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά μου. Μπορείς να μου βγάλεις ένα πιάτο? Μην τα λυπηθείτε. Θα σου βγάλω πιάτο. Παιδιά, αν και το φοβήθηκα ότι θα είναι πολύ light, παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Ορίστε. Κοιτάξτε εδώ τι έχει γίνει. Πανδεσία χρωμάτων. Ναταλία, σου έρχεται. Ναταλία, από την Πολόνια, γιατί είναι το ραγού το Μπολονιέζε, από την Πολόνια με σόγια, πολύ αγάπη. Δεν είναι έξω από την Πολόνια, πολύ είναι light, από την Πολόνια πολύ μέσα. Υγιεινό, δικό σου. Σήμερα δεν υπάρχουν ενοχές. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε σε να το πάω. Ωραία, πάμε σε break μέχρι να το πάει στην Ναταλία ως τέλειος και Ναταλία, επανερχόμαστε.